Αυτοί που θα πάρουν την ελληνική υπηκότητα και θα φύγουν να πάνε στην Ευρώπη σε διάφορες περιπτώσεις και θα δουλεύουν στην Ευρώπη. Κάθε φορά που θα γίνονται εκλογές δεν θα έρχονται να ψηφίζουν εδώ. Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Δεν θα έρχονται. Οπότε θα περάσει μία αλυσίδα, κανένα 2 εκατομμύρια από εδώ λάθρομετανάστες, οι οποίοι θα έχουν την ελληνική ηθαγένεια, θα έρχονται εδώ να ψηφίζουν στην κατάλληλη στιγμή, θα παίρνουν το 500 ή το 1000, όπως παίρνανε οι Αλβανοί και όπως παίρνουν και οι Τσιγκάνοι που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και τι καλός ο κόσμος. Να είστε αντί καλά. Να έχουμε κυβέρνηση. Κατανοητή, να απαντήσει. Να απαντήσει ο κ. Κολοβός. Εδώ να διευκρινίσουμε, και είναι βασική διευκρίνηση, ότι την ηθαγένεια τη δικαιούνται να την πάρουν βάσει του καινούργιου νομοσχέδιου μετανάστες που έχουν νομιμοποιηθεί. Δηλαδή μετανάστες που είναι παράνομοι ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει ο κύριος. Λέει αυτοί οι οποίοι είναι νομιμοποιημένοι, περίπου 600.000. Ναι. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Σιγά θα αρχίσουν να συμπληρώνουν. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι, θα φύγουν λοιπόν στο εξωτερικό. Μίλησε για 2 εκατομμύρια. Θα γίνουν, έρχονται σιγά. Και θα μπαίνουν. Θα γίνουν, αυτό δηλαδή ισχύει για αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις και για τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Το 35% ναι. Περίπου, το 30-35% περίπου μέσος όρος, ναι, θα βέβαια, είναι η αλλοδαπή εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό ο κύριος Δρετάκης θεωρώ ότι υπολογίζει και τις μεταναστευτικές ροές, άρα και τις εισρωές παρανόμων. Καλά κάνει ο Δρετάκης και λίγο τα υπολογίζει ο Δρετάκης. Και τις εισρωές παρανόμων που υποτίθεται ναι. Ότι με βάση αυτό το νομοσχέδιο ναι. Δεν εμπίπτουν στο να πάρουν την ηθαγένεια οι παράνομοι. Προσέξτε όμως, να σας ναι. Το συμπληρώσω. Προσέξτε πού πάει όμως το πράγμα. Γιατί είναι λάθος το να θεωρούμε ότι το πράγμα σταματάει εδώ. Γι' αυτό έβγαλα και αυτά τα χαρτιά εδώ μπροστά. 2 είναι τα ερωτήματα. Mm-hmm. Το ένα είναι, θα υπάρξει άλλη εκ των υστέρων νομιμοποίηση. Γιατί αν υπάρξει, τότε όλοι αυτοί, εφόσον θα νομιμοποιηθούν, θα αρχίσουν να εμπίπτουν και αυτοί στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηθαγένεια. Άρα το ένα ερώτημα είναι, θα γίνει εκ των υστέρων νομιμοποίηση. Και το δεύτερο είναι, τι θα γίνει με τους παράνομους. Μα θα νομιμοποιηθούν βάσει του νομοσχεδίου. Όταν περάσουν ορισμένα χρόνια. Όχι, το νομοσχέδιο αφορά αυτούς που έχουν ήδη νομιμοποιηθεί. Αυτοί που είναι παράνομοι τώρα. Μα με βάση δίνουν συνέχεια, κάθε μέρα δίνουν κάρτες. Προσέξτε. Δίνουν σε αυτούς που είχαν κάνει με βάση τις νομιμοποιήσεις αίτηση για. Και οι παράνομοι για σήμερα, μόλις συλληφθούν, ζητάνε άσυλο. Ζητάνε άλλο κάρτες. Το άσυλο. Προσέξτε, άλλο το άσυλο. Α, είναι άλλο διαφορετικό. Το άσυλο. Είναι φυσικά διαφορετικό. Α, δεν μπαίνει σε άδεια νόμιμη παραμονή. Και μάλιστα αυτό που διαμαρτύρονται για το άσυλο είναι ότι είναι πολύ χαμηλές οι αναγνωρίσεις ασύλου. Είναι, ξέρω εγώ, 1%. Προσέξτε, άρα τα ερωτήματα είναι 2. Αν θα γίνει εκ των υστέρων νομιμοποίηση, άλλη, και τι θα γίνει με τους παράνομους. Και έχω εδώ τις απαντήσεις, τις οποίες όμως δεν τις λέω εγώ. Τις λέει, η μία είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και πρώην συνήγορος του πολίτη, κύριος Ανδρέας Τάκης, ο οποίος έχει γράψει ένα άρθρο στο τεύχος 32 του περιοδικού Μεταρρύθμιση, Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2009, και λέει το εξής. Προσέξτε, ο άνθρωπος είναι ο καθήλυν αρμόδιος Γενικός Γραμματέας περί τη μεταναστευτική πολιτική. Άρα θεωρώ ότι κάτι ξέρει. Σωστό. Για να το λέει. Τι λέει λοιπόν εδώ. Στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, ναι. Των οποίων δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση, προσέξτε. Ναι. Άρα, άμα κάτι ξεκινάς ότι δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί προσπαθείς και να το πετύχεις αφού έχεις και μια εναλλακτική σε περίπτωση. Για να λοιπόν, ναι. Και για όσο χρόνο συνεχίζεται η κατάσταση αυτή, δηλαδή για όσο χρόνο δεν μπορούμε να τους διώξουμε, ναι. Είναι ανάγκη να αποδοθεί. Καθεστώς προσωρινής παραμονής υποανοχήν. Μάλιστα. Το οποίο θα προσφέρει με ενδέσμη δικαιωμάτων ικανών για την ανάσυρσή τους από το κοινωνικό περιθώριο ναι. Και την εξαθλίωση, χωρίς όμως να τους εξομοιώνει με τους κατόχους τίτλων παραμονής, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικής ένταξης και της οικογενειακής συνένωσης. Προσέξτε. Πολύ σοβαρό. Σου λέει μεν ότι δεν τους κάνεις ίδιους με τους εκ των υστέρων νομιμοποιημένους. Αλλά τους βάζεις στην πόρτα. Αλλά όμως τους δίνεις κάποιο είδους νομιμοποίηση και το ίδιο το κράτος. Κάπως τους αναγνωρίζει. Μάλιστα. Και άρα, πού ξέρω εγώ ο καχύποπτος πολίτης ότι δεν θα έρθει μετά από 5-10 χρόνια ένα άλλο νομοσχέδιο που να λέει ότι ξέρετε ή σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο να βάλουν μια διάταξη έτσι. Φωτογραφική που, λέει ότι, που είναι υπό ανοχή να πάρουν και αυτή η ηθαγένεια. Και επίσης ναι. Ότι υπάρχουν ήδη φωνές που ζητούν σαν πατώντας πάνω στο νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, ζητούν να γίνει φόρα παρτίδα εκ των υστέρων νομιμοποίησης. Και σας διαβάζω άρθρο στην Αυγή 7 Δευτέρου του 2010, ναι. Το οποίο το υπογράφει, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι ένας ερευνητής εργασιακών σχέσεων στην ΓΕΣΕΕ, ο οποίος τι λέει.
ή όποιες ρυθμίσεις του κώδικα ηθαγένειας θα πρέπει να συνοδεύονται από νομοθετικά κείμενα. Άρα, δηλαδή, δείτε, το ένα βήμα είναι η απόδοση ηθαγένειας και δείτε πώς πιέζουν για το επόμενο. Θα πρέπει να συνοδεύονται από νομοθετικά κείμενα που θα νομιμοποιούν άπαξ και διαπαντός το σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων μεταναστών. Ποιος ερευνητής είναι αυτός? Κύριος Απόστολος Καψάλης, Αυγή, 7 Δευτέρου του 2010. Και ποιος ερευνητής υπογράφει, ο Καψάλης? Αυτός. Είναι στην Αυγή. Στην Αυγή. Νομίζω είναι ερευνητής της ΓΕΣΕ. Και στην Αυγή πάλι 14 Δευτέρου του 10, άρθρο του καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών του κυρίου Γεράσιμου Κουζέλη, λέει το εξής. Ναι. Το προσχέδιο νόμου για την ηθαγένεια, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, γιατί γράφει 14 Δευτέρου, αποτελεί προϊόν διαδικασιών που οφείλονται σε μια ιδεότυπη ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στο συγκεκριμένο πεδίο. Η αριστερά είναι εκείνη που καλλιέργησε το κλίμα, απέτησε και αγωνίστηκε και τελικά επέβαλε τη θεματική και την κατεύθυνση των λύσεων. Ναι. Και τι λέει παρακάτω. Η θετική στάση απέναντι στην τομή που επιφέρει η αρχή του νομοσχεδίου δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει και επομένως να συνοδεύεται από την ένταξη αυτών των ρυθμίσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. Ναι. Ποιο είναι αυτό το ευρύτερο σχέδιο? Δίνοντας μονολεκτικά το στίγμα μιας τέτοιας πολιτικής, να υποστηρίξω και εγώ πως η αιχμή της συνίσταται αυτή τη στιγμή στη νομιμοποίηση. Αν δεν υπάρξουν άμεσα και σύντομα πρωτοβουλίες οργανωμένης και συστηματικής νομιμοποίησης των μεταναστών, πράγματι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και ό,τι άλλο τυχόν ακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση, κινδυνεύει να εξουδετερωθεί. Ναι. Γιατί θα έχει περιορισμένη... Είναι απλά Πασόκ, άρα... Νέα Δημοκρατία και Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λοιπόν συνυπεύθυνοι και θέλουν αυτό το πρόβλημα να το λύσουν. Άμεσο. Να σας πω κάτι. Για μένα... Το μεμπτό της τάσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία να θυμίσω ότι έχει δεσμευθεί, και απλά το λέω για να το θυμόμαστε, ότι ο πρόεδρος της έχει δεσμευθεί ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα πάρει πίσω το νομοσχέδιο. Προσέξτε, όχι, το λέω γιατί μπορεί όταν βγει να το ξεχάσει. Οπότε καλό είναι να το συνήθως καλό είναι να το θυμόμαστε και ότι μετά το έχει πει. Από 20 χρόνια που θα αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, θεωρώ ότι η στάση της απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν η τοπαθής, γιατί όταν λες. Όταν γίνω κυβέρνηση θα το αλλάξω, σημαίνει ότι δέχεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα τώρα, δεν προσπαθείς καν να κάνεις κάτι και λες ότι όταν κάποια στιγμή θα το πάρω πίσω. Καν. Μέχρι τότε όμως κάποια ζημιά θα έχει γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και τώρα μάλιστα που μαθαίνουμε και είναι πολύ σοβαρές αυτές οι συζητήσεις που γίνονται, ότι τώρα θα φτιάξει μαζί με ορισμένους βουλευτές και άλλο κόμμα. Όταν θα γίνει η Νέα Δημοκρατία, με τον Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργό, θα έχει ξεχαστεί ούτως ή άλλως, γιατί θα έχουν περάσει πολλές δεκαετίες, αν είναι ο Σαμαράς αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Πρόβλεψη κάνω. Πάμε να πάρουμε άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ανήμερα Πάσχα, Κυριακή 4 Τετάρτου και Δευτέρα 5 Τετάρτου, από το πρωί μέχρι το βράδυ η παραλία της Βάρκηδας ήταν κατηλημένη από ατέλειωτους Κινέζους. Οι Κινέζοι είναι ψηλοί. Αυτοί δεν ξέρω τι φάρα είναι. Είναι μικρόσωμοι οι Κινέζοι. Είχαν στήσει τα μαγαζιά. Οι Κινέζοι είναι ψηλοί. Οι Κινέζοι είναι κοντοί συνήθως. Οι Κινέζοι είναι μια ράτσα ψηλή, νομίζω, η Κίνα. Μάλλον αυτή το αντίθετο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είχαν στήσει τα μαγαζιά τους κάτω στο έδαφος, άλλοι οργανωμένοι με πάγκους αυτοσχέδιους τεράστιους, πουλούσαν 1,000 είδη. Λόγω της καλοκαιρίας ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στην παραλία. Ο τζίρος τεράστιος. Και ενώ κάθε μέρα το περιπηλικό της δημοτικής αστυνομίας είναι εκεί, εκείνες οι δύο μέρες ήταν άφαντο. Έτσι. Τώρα τι να υποπτευτούμε, ότι ο Δήμος τα πιάνει από τα θετικά τους? Όχι, απλά δεν θέλουν να τους βρίζει ο κόσμος. Γιατί άμα τους δει, θα πει ο άλλος. Γιατί δεν τους συλλαμβάνετε αυτούς, τι θα πούν τα παιδιά? Έφτασαν στη Βάρκηζα με τα αυτοκίνητά τους, με τα γιοταχή τους, με τεράστιους μπόγους, σακίδια, με εμπορεύματα γεμάτα. Και ρωτάμε, τι γίνεται με όλα αυτά τα ΣΔΟΕ? Ακούτε, τα ΣΔΟΕ και μάλιστα τα σημερινά ΣΔΟΕ, όπως και τα χθεσινά. Και η εφορία μπαίνει μόνο στα μαγαζιά. Ναι. Περνάνε πάνω από τις κουρελούδες και πάνε στο μαγαζί μέσα. Για να σακατέψουν τον επιχειρηματία το μικρό. Αυτούς εδώ τους έχουν όλους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τι ΦΠΑ πληρώνουνε? Και πού πάνε όλα τα ευρώ αυτά που μαζεύονται? Πού πάνε? Πίσω στη χώρα. Ρωτήστε ο κάτοικος της Βάρκηζας που πληρώνει ένα σωρό φόρους στο Δήμο, εάν θέλει την παραλία του, την προκυμαία του, κατηλημένη και από τις δύο μεριές. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα θέλουν αυτά τα πράγματα. Έτσι θέλουν την κατάσταση, έτσι ψηφίζουν, έτσι γίνεται. Γυρίζοντας στην Αθήνα, επιστρέφοντας, μπροστά από την Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη, άλλη ράτσα. Εκεί ήταν Μπαγκλαντές, ήταν γεμάτα κάτω. Για να μην έχουμε πολυπολιτισμικότητα, δεν μιλήσαμε εδώ τώρα.
Μπροστά από την Ακαδημία, εύχος. Μα μιλήσαμε για πολυπολιτισμικότητα. Ένα μεγάλο χώρο να τους βάλουν όλους εκεί, άμα θέλουν να τους έχουν, ένα παζάρι τέλος πάντων. Όχι. Άμα έχετε σπίτι, να τους βάλετε και στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι καλό για να γίνουν και ανταλλαγή πληθυσμών κτλ. Να έχουμε έτσι. Ένα κράτος έσχος, ευχαριστώ. Μια μίξη να